Στο αγωνιστικό μέρος το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με την Κέρκυρα να μην απειλεί την ΑΕΚ στο γήπεδο της Ριζούπολης. Η πρώτη φάση για τους κυτρινόμαυρους, αυτό το γκολ που ακυρώθηκε. Η σέντρα ήταν καλή από τον Κατσουράνη, αλλά ο Λιμπερόπουλος ήταν σε εμφανή θέση offside, κάτι που υπέδειξε ο βοηθός του διαιτητή. Η δεύτερη φάση ήταν το δοκάρι του Κατσουράνη, έπειτα από το φάουλ του Ρούσοφ στο 12ο λεπτό. Ο Νίκος Αναστόπουλος είδε τα δύσκολα, έβαλε τον Καρόζη στο 15ο λεπτό στη θέση του Παρέιρα, ο οποίος δεν ήταν καλός. Μια ακόμη καλή φάση, αυτή την φορά για την ΑΕΚ, με τη σέντρα του Ρούσεφ. Δεν κατάφεραν όμως ούτε ο Κατσουράνης ούτε ο Λιμπερόπουλος να πετύχουν τον γκολ. Το κόρνερ από τον Ασουνσάο μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Σίμος Κρασάς θα πιάσει το ανάποδο ψαλίδι, μπάνα στα χέρια του Βεζιρίδη, ο οποίος ήταν σε καλή κατάσταση σήμερα. Και εδώ φτάσαμε στην φάση του 43ου λεπτού. Ο Ιβάν Ρούσεφ, ο κορυφαίος κατά τεκμήριο ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, κατάφερε να πετύχει το 1-0, χαροποιώντας φυσικά τον Ντέμι Νικολαίδη που βρισκόταν στις εξέδρες της Ριζούπολης, γεμάτος αγωνία για την έκβαση του αποτελέσματος. Και πάλι η άψογη εκτέλεση φάουλ από τον Βούλγαρο μέσο. Πέρασαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κέρκυρα απείλησε με αυτό το εξαιρετικό σου του Νημιάδη. Η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης. Και εδώ η φάση του δεύτερου γκολ, πάσα από τον Σοάρες, καπάντας ο οποίος μπήκε αλλαγή, πλάσαρε με το δεξί τον Βεζιρίδη και πραγματοποίησε το 2-0, το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα στην Κέρκυρα και την ΑΕΚ στο γήπεδο της Ριζούπολης. Και πάλι πώς πλάσαρε εξαιρετικά ο πρώην επιθετικός του Άρη. Και η τελευταία φάση του παιχνιδιού ήταν και αυτή για την ΑΕΚ, με αυτό το σουτ που ξεγέλασε τους οπαδούς ΑΕΚ από τον Σοάρες, μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ και